πίσω, έχουμε αρκετή δουλειά. Όπως βλέπετε γίνεται ένας πανικός από ρούχα, οπότε έλατε μαζί μου να τα συμμαζέψουμε, να τα συγυρίσουμε και να σας πω τι θα τα κάνουμε όλα αυτά εδώ που δεν χρειαζόμαστε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Παιδιά, ξεκινάμε με το ξεκαθάρισμα εδώ της δουλάπας. Είναι κάποια από τα ρούχα, έχω και άλλα μέσα που πρέπει να τα δούμε και αυτά. Αλλά χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Χθες έβρε έτσι για τα καλά εδώ, οπότε σήμερα έχουμε μία πάρα πολύ όμορφη μέρα. Έτσι, ή για όλους τι μπορώ να πω, μετά από τόσες βροχές. Είχαμε και τα γενέθλια της Μπέμπας χθες, έκλεισε ενός χρονού. Μεγάλωσε τον μπεμπουλίνι μας. Λοιπόν, οπότε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να ξεκαθαρίσουμε όλη την δουλάπα, γιατί έχουμε σκοπό αργότερα να σωλήσουμε και το δέντρο. Ελπίζω να μην μας πάρει πάρα πολύ ώρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα τα χωρίσουμε τα ρούχα σε δεν θέλω πετάω, ό,τι δεν χρειαζόμαστε θα μπουν σε ένα site για να πουληθούν και τα πιο πολλά παιδιά θα τα έχω 1 ευρώ προς πώληση, οπότε αν ενδιαφέρεστε κι εσείς θα αφήσω το link κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε να πάρετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Το site αυτό θα έχει από ρούχα, διακοσμητικά και πολλά πολλά άλλα. Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε ευκαιρίες πολύ καλές. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα έχουμε αυτό το φόρεμα που το έχω χίλιο φορέσει και δένει εδώ στο λαιμό και είναι μακρύ μέχρι κάτω. Όπως βλέπετε, λοιπόν, αυτό θα το δώσω γιατί νομίζω το έχω χιλιοφορέσει. Είναι άριστη η κατάστασή του, οπότε το συγκεκριμένο φόρεμα θα μπει 1 ευρώ στο συγκεκριμένο site. Το έχω φορέσει και αυτό κάποιες φορές, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα φορεματάκι, όπως βλέπετε, δένει στο λαιμό και έχει αυτό εδώ το λάστιχο στη μέση, πάνω από το γόνατο. Είναι αυτό εδώ και αυτό 1 ευρώ θα το βάλω. Σίγουρα ότι η ρούχο βάζουμε είναι καλής ποιότητας χωρίς να υπάρχει σκισίματα κλπ. Λοιπόν, αυτό εδώ το φανελάκι το κρατάμε. Πάντα χρειάζεται ένα μαύρο top. Λοιπόν, αυτό πραγματικά δεν ξέρω από πότε το έχω και λέω όχι θα δυνατήσω και θα το ξαναφορέσω. Τελικά έχει να το φορέσω αρκετά χρόνια. Ένα τζινάκι κοντό, αγαπημένο, με το σκισιματάκι του εδώ. Λοιπόν, και αυτό στο site για 1 ευρώ. Το επόμενο είναι αυτή εδώ η μπλουζίτσα, που είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά με κνευρίζει το ότι θέλει σιδέρωμα, μου αρέσουν τα ρούχα, τα πλένεις, τα φοράς. Οπότε θα το δώσω και αυτό. Αυτή εδώ η ολόσωμη φόρμα. Όπως βλέπετε είναι παντελόνα στο κάτω μέρος και είναι και αυτό αρκετά όμορφο, αλλά νομίζω ότι θέλω κάτι διαφορετικό, οπότε ας κάνουμε χώρο για καινούρια πράγματα, θα το δώσω και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φόρεμα για την παραλία και είναι και αρκετά μακρύ όπως βλέπετε. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω φορέσει αρκετά. Το κρατάμε, το πετάμε, το κρατάμε, το πετάμε, δεν ξέρω. Οπότε θα κάνουμε άλλη μία στήλη ρούχων με τα ίσως για να τα δούμε ξανά στο τέλος. Πάμε σε αυτό εδώ που το αγαπώ, δεν το έχω φορέσει αρκετά. Το έχω πάρει πέρσι, οπότε θα το κρατήσω και αυτό. Αυτό εδώ το τζιν είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά δεν φορώ τέτοια τζιν πλέον, οπότε θα το δώσω. Αυτό εδώ που το έχω πάρει και δεν το έχω φορέσει, μακάρι να το έχω φορέσει μια φορά δηλαδή, θα το δώσω και αυτό, γιατί δεν είναι το στυλ μου. Αυτό εδώ το τζιν, το είχα πάρει αυτό πριν να μείνω έγκυος, ακόμα δεν έχω καταφέρει να μπει μέσα, αλλά θα το κρατήσω, γιατί μου αρέσει το χρώμα, θα το κρατήσω μπας και μου μπει φέτος. Είχα ξεκινήσει και δίαιτα, τώρα είμαι εκεί που τα έχω παρατήσει και προσπαθώ να τα ξαναξεκινήσω. Ελπίζουμε ότι σε κάποια φάση θα μου μπει και αυτό. Λοιπόν, το επόμενο
Είναι αυτή η μπλούζα που είναι στο ίδιο χρώμα και μου αρέσανε πάρα πολύ. Τα έχω πάρει από το Shane για να κάνω γυμναστική και τα πήρα πριν να μείνω έγκυος και αυτά. Οπότε μείνανε στην άκρη, δεν τα έχω φορέσει καθόλου. Θα το κρατήσω για να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω τον διάδρομο που έχω εκεί και κάθεται μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Αγαπημένο μπορώ να πω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Το έχω φορέσει αρκετά το καλοκαίρι. Το είχα πάρει αρχές του καλοκαιριού από το Shane. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο εδώ με τις τυράντες του. Και είναι midi το size. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω θα το δώσω γιατί θέλω κάτι καινούριο για το καλοκαίρι. Και μετά έχουμε αυτό το ολόσωμο, δεν τα έχω φορέσει σχεδόν καθόλου. Είναι αυτό εδώ το ολόσωμο, το κοντό. Και έχει και τη ζωνούλα εδώ στη μέση. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μακάρι να το έχω φορέσει μία-δύο φορές, αλλά θα το δώσω και αυτό. Θυμάστε αυτό εδώ το μπλουζάκι. Να και το κολάντου. Που φυσικά το χολερώσει με μπογιές, γιατί όλο αυτό κάνω. Λοιπόν, θα το κρατήσω όμως γιατί δεν το έχω χαρεί καθόλου και το θέλω για να ξαναξεκινήσω το διάδρομο. Λοιπόν, επόμενο είναι αυτή εδώ η παντελόνα που την έχω χιλιοφορέσει και την έχω λιώσει, αλλά τη θέλω, θα την κρατήσω γιατί μου αρέσει. Λοιπόν, το επόμενο θα την κρατήσω και αυτή γιατί μου αρέσουν οι παντελόνες αυτές. Ειδικά τώρα το χειμώνα νομίζω θα τη χιλιοφορέσω και πάλι. Η επόμενη μπλούζα είναι αυτή εδώ που νομίζω θα την κρατήσω για τον διάδρομο. Όπως βλέπετε είναι αυτό εδώ το ύφασμα. Το έχω πάρει από τα Pink Woman. Νομίζω ότι το έχω καταχαρεί αυτό, αλλά πλέον δεν είναι του στυλ μου, οπότε θα το δώσω και αυτό. Δεν έχω κρατήσει τίποτα, συνήθως έτσι κάνω και στο τέλος την επόμενη χρονιά δεν μένει τίποτα να φορέσω. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει και την παντελόνα το από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι να το έχω φορέσει μια φορά, ίσως δεν το έχω φορέσει κιόλας. Λοιπόν, το κρατάμε. Νομίζω θα το δώσω γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που έρχονται εδώ. Συνέχεια πρέπει να τα κατεβάζεις γιατί ανεβαίνουν και λοιπά. Οπότε θα το δώσω. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Το φούτερ, το μάλινο που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το κρατήσω και ας το έχω χίλιο φορέσει. Δηλαδή όπως έχετε καταλάβει φοράω συνέχεια ρούχα που τα έχω χίλιο φορέσει και τα καινούρια απλά τα ξαναδίνω πίσω. Αυτή εδώ η μπλούζα είναι αγαπημένη, οπότε την κρατάμε. Αυτό εδώ το φόρεμα νομίζω το έχω χαρεί αρκετά. Είναι από αυτά εδώ που δένουν στο λαιμό και έχει και ζωνούλα για τη μέση. Ήτανε πάρα πολύ όμορφο, το έχω χαρεί αρκετά μπορώ να πω. Οπότε θα το δώσω και αυτό να φεύγει, να το χαρεί κάποιος άλλος που θα του αρέσει. Λοιπόν, αυτό εδώ το φόρεμα το αγαπώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει γιατί θυμίζει έτσι μια άλλη εποχή. Μπροστά έχει αυτά εδώ τα κουμπιά και πίσω είναι ανοιχτή η πλάτη. Το έχω φορέσει, το έχω καταχαρεί. Αλλά νομίζω πλέον δεν πρέπει να μου κάνει κιόλας, οπότε το δίνω κι αυτό. Αυτή εδώ η φούστα από τα Στρατιβάριους που δεν την έχω φορέσει καν γιατί την έχω πάρει και αυτή πριν να μείνω έγκυος και από τότε δεν έχω ξαναπάει πίσω στα κιλά που ήμουνα πριν. Οπότε αυτό με τα κιλά είναι ένα άλλο θέμα που θέλω να το συζητήσουμε αλλά σε κάποιο άλλο βίντεο. Οπότε τη δίνουμε και αυτή. Όπως βλέπετε, αυτά που θα δώσω είναι πιο πολλά από αυτά που κρατάω. Λοιπόν, έχω και αυτήν εδώ την πουκαμίσα. Έχω αρκετά μαύρα ρούχα όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ με τα 3/4 μανίκια. Θα την δώσω και αυτή. Αυτό το φόρεμα που το έχω χίλιο φορέσει και αυτό.
μπαίνει στο λαιμό, χωρίς μανίκια τέλος πάντων, είναι μακρύ μέχρι κάτω και παίρνει και αυτό ζωνούλα για τη μέση. Οπότε το δίνουμε και αυτό. Έχω πάρει και αυτό που το έχω φορέσει μακάρι 2 φορές. Λοιπόν, αρκετά όμορφο φόρεμα και καλοκαιρινό. Να το δω. Πίσω είναι έτσι ανοιχτό. Θα το δώσω και αυτό όμως. Γιατί θέλω το καλοκαίρι να φορέσω κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό εδώ το φόρεμα το αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι από τα καλοκαιρινά που είχα πάρει θα είναι το μόνο που θα κρατήσω, γιατί δεν το χάρηκα πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο, οπότε θα το κρατήσω αυτό και θα το δούμε του χρόνου πώς θα πάει. Λοιπόν, το επόμενο είναι άλλη μία παντελόνα. Σε αυτό εδώ το χρώμα το όμορφο, το καλοκαιρινό, και έχει και αυτό ζωνούλα στη μέση, αλλά νομίζω θα το δώσω και αυτό. Είναι αυτό εδώ το φόρεμα που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς είναι για κάποια κοπέλα που δεν έχει στήθος, γιατί με έσφιγγε πάρα πολύ σε αυτό εδώ το σημείο, κάπως έτσι που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Και όπως βλέπετε είναι αυτό εδώ με την πλάτη έτσι πίσω ανοιχτό. Και αυτό δεν το έχω φορέσει καθόλου, παιδιά. Και κάτω έρχεται έτσι, ανοίγει λίγο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω να δώσω μια ευκαιρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το χάρηκα καθόλου. Δεν ξέρω, θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία νομίζω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και δεν το έχω χαρεί καθόλου. Αυτό τι είναι εδώ? Α, η μπλούζα με τις μπογιές. Οπότε, αυτή την κρατάμε γιατί θα ξαναμπογιατίσουμε σύντομα. Θέλω να βάψω αυτά εδώ τα ντουλάπια σε χρώμα άσπρο μάλλον. Αν θέλετε να το δείτε αυτό, γράψτε μου κάτω στα σχόλια για να το κάνω σε βίντεο. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ την παντελόνα. Την αγαπώ πάρα πολύ, την έχω πάρει από Αγγλία που είχα πάει, αλλά έχει μια τρύπα εδώ που δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Οπότε αυτό πάει για πέταμα. Έχω και αυτή είναι εδώ την παντελόνα, αυτή νομίζω θα τη δώσω, και αυτή είναι εδώ την μπλούζα. Θα την κρατήσω για το σπίτι γιατί με βολεύουν αυτές οι φαρκές οι μπλούζες. Θυμάστε το σετ το προηγούμενο για τον δρόμο. Έχω πάρει και σε μπλε. Βλέπετε πίσω είναι έτσι ωραίο και αυτές τις τρυπούλες. Και μου αρέσει ότι παρόλο που είναι μακρύ, εδώ έχει και αυτή εδώ την τρύπα για να βγαίνει ο αντίχερας. Μ' αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είχα πάρει για 11 ευρώ, 20 ευρώ νομίζω. 11 ευρώ το ένα, κάπως έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Η ποιότητα σε όλα αυτά τα ρούχα γυμναστικής από το Shane είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε αν θέλετε να πάρετε σας το συστήνω, και πραγματικά όταν φοράω αυτά μπαίνω στη διαδικασία να πω ναι, θα κάνω γυμναστική γιατί μου αρέσει το συνολάκι και μόνο. Αν και δεν με έχει βοηθήσει και πολύ τώρα τελευταία η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι από Pink Woman. Νομίζω ήρθε ο καιρός να το δώσω. Σχεδόν όλα τα ρούχα θα είναι πάρα πολύ χαμηλά στην τιμή. Είτε να δείτε τι ευκαιρίες υπάρχουν, γιατί θα υπάρχουν πολλά είδη, και από τσάντες και παπούτσια και διακοσμητικά κλπ. Χτίζεται τώρα αυτό το site, οπότε κάντε λίγη υπομονή. Λοιπόν, θα το δώσω και αυτό, γιατί το χρώμα δεν μου πολύ αρέσει. Παρόλο που είναι όμορφο σαν χρώμα, νομίζω ότι δεν μου πηγαίνει και τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ την παντελόνα που είναι ολόσωμη και δένει με πολλούς τρόπους το πάνω μέρος. Θα το δώσω γιατί είναι για κάποιον που έχει ένα πιο ωραίο και μαζεμένο σώμα, παρόλο που κρύβει αρκετά πράγματα, μπορώ να πω. Λοιπόν, μπορείς να την δέσεις κάπως έτσι ή κάπως έτσι τέλος πάντων, και έχει και αυτά τα λουριά εδώ πίσω πολύ μακριά, οπότε μπορείς να τα κάνεις με διάφορους τρόπους να τα δέσεις.
και είναι πάρα πολύ όμορφη σαν παντελόνα, αλλά δυστυχώς δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Έχω και αυτό εδώ, το πλόβερ, που είναι αρκετά όμορφο, μου αρέσει το χρώμα του, αλλά νομίζω δεν μου πηγαίνει και πολύ, οπότε θα το δώσω και αυτό. Γιατί πείτε ρε παιδιά, πώς σας φάνηκε το νέο μαλλί, τα έχω βάψει έτσι πιο σκούρα και κοιτάξτε πόσο έχουν μακρύνει παιδιά, πραγματικά, τώρα που δεν τα πολύ έβαφα, έχουν μακρύνει πάρα πολύ και μου αρέσουν το μήκος που έχουν φτάσει. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ, που είναι σαν και τα υπόλοιπα της παντελόνας που σας έχω δείξει, που δένουν στον ένα ώμο και έχουν και ζωνούλα, και αυτό θα το δώσω. Το εδώ το πλουβεράκι, το άσπρο, θα το κρατήσω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μαλακό, κουχουλιάρικο. Και αυτό εδώ το πλουβεράκι, παρόλο που είναι αρκετά κοντό, δεν ξέρω να το κρατήσω, να το δώσω. Θα το δώσω. Γιατί δεν μου αρέσουν τα κόντρα. Λοιπόν, οπότε το δίνουμε και αυτό. Αυτό είναι σετ με την μπλουζίτσα που σας έδειξα προηγουμένως. Και αυτή είναι εδώ την μπλούζα. Που μάλλον θα τη δώσω γιατί το χρώμα νομίζω είναι ένα με το δέρμα μου, οπότε δεν μου ταιριάζει. Αυτό εδώ το πλοβεράκι μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι τόσο μαλακό. Λοιπόν, το φόρεμα αυτό εδώ το έχω 1000 φορέσει, αλλά μου θυμίζει πολύ τότε που ήμουν έγκυος, οπότε θα το δώσω, γιατί δεν θέλω να έχω αυτή την ανάμνηση ότι φαίνομαι σαν έγκυος. Λοιπόν, αυτό εδώ το πλοβεράκι, πάρα πολύ ωραίο, αρκετά κοντό μπορώ να πω, αλλά ίσως με ένα ψηλό μέσο παντελόνι να είναι μια χαρά. Λοιπόν, θα το κρατήσουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, έχω και αυτό εδώ. Όλα, δεν μπορώ να καταλάβω, πέρσι που αγόραζα πλόβερ ήταν όλα σε αυτό εδώ το size που δεν μου άρεσε καθόλου. Εμένα μου άρεσαν τα ρηχτά και φαρδιά πλόβερ. Δυστυχώς αυτά είχε όμως. Οπότε θα το κρατήσω και αυτό για να δούμε αν βρω άλλα φαρδιά και τότε αποφασίζω αν θα το δώσω. Αυτό το είχα πάρει από τα Τζάμπο, παιδιά, και το είχα πάρει όταν πήγαινα ταξίδι. Όπως βλέπετε μέσα έχει αυτήν εδώ τη γουνίτσα και με κράτησε πραγματικά ζεστή στο ταξίδι. Το φόραγα μέσα από το τζιν και ήταν αρκετά βολικό. Οπότε αν θα πάτε κάπου που κάνει αρκετό κρύο, σας το συστήνω. Είναι σαν κολάν απ' έξω, μέσα έχει αυτήν εδώ την υπέροχη γούνα. Οπότε είναι μια καλή ιδέα να κρατηθείτε ζεστή στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτήν εδώ την βελουδένια, την μπλούζα, θα τη δώσω και αυτήν. Λοιπόν, και όπως βλέπετε δεν έχουν μείνει αρκετά ρούχα από αυτήν εδώ τη μάζα ρούχων. Λοιπόν, αυτό το κρατάμε γιατί δεν το έχω χαρεί. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ την μπλούζα, παρόλο που είναι κοντή, μου αρέσει πάρα πολύ, ελπίζω να τη φορέσουμε κάποιο ψηλό μέσο και να ταιριάζει αυτή εδώ η μπλουζίτσα. Λοιπόν, οπότε το κρατάμε, έχω κάνει δύο στήλες, κρατάμε, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ την μπλουζίτσα, μου αρέσει, οπότε την κρατάμε. Αυτή είναι μπιτζαμούλα, την κρατάμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα καλοκαιρινό ρούχο για τη θάλασσα, οπότε αυτό το κρατάμε. Λοιπόν, αυτή είναι μία παντελόνα και σας έχω δείξει την μπλούζα νωρίτερα. Είναι και αρκετά μακριά και φαρδιά τα τέτοια κάτω, τέλος πάντων, οπότε αυτό θα το δώσω. Νομίζω, ή θα το κρατήσω, νομίζω θα το δώσω. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και αυτό το φόρεμα το αγαπώ πολύ, αλλά είναι πολύ έντονο το χρώμα, οπότε θα το δώσω, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό εδώ το φορεματάκι, μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ η αλήθεια, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να το δώσω.
Είναι από αυτά τα φορέματα, θα με έχετε δει να το φοράω σε κάποιο βίντεο. Λοιπόν, είναι από αυτά που δένουν εδώ και έχει και ζωνούλα στη μέση και έχει και αυτό εδώ το φουρφουλωτό κάτω, οπότε αυτό θα το δώσουμε. Επίσης, έχω και αυτό εδώ που πάλι δένει εδώ, δεν δένει, απλά είναι έτσι εδώ στο λαιμό και πίσω έχει αυτό εδώ το άνοιγμα που φαίνεται η πλάτη και είναι αρκετά όμορφο και αυτό, αλλά θα το δώσω. Θέλω κάτι καινούργιο, όπως είπαμε, για το χρόνο, το καλοκαίρι. Αυτό εδώ δεν είναι από τα λίγα ρούχα που έχω με καρτέλες, είναι από τα πολλά ρούχα που έχω με καρτέλες που δεν τα έχω φορέσει καν. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, το πήρα για size medium, αλλά στην τελική κάνει μόνο για small νομίζω ή για κάποια κοπέλα με μικρό στήθος. Έχει και αυτά εδώ τα ανοίγματα εδώ στο πλάι όπως βλέπετε και είναι πάρα πολύ όμορφο σαν φόρμα, αλλά δυστυχώς δεν μου μπαίνει καθόλου. Η αδερφή μου που φοράει small το φόρεσε δεν της κάνει, οπότε θέλει μια κοπέλα που να φοράει medium αλλά να μην έχει στήθος. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι όλα μπερδεμένα τα ρούχα μου, καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα. Γίνεται ένας πανικός και σκεφτείτε ότι έχω αδειάσει και ένα σακούλι. Λοιπόν, αυτό εδώ το παντελονάκι με τα φουρφουλωτά εδώ από πάνω. Αυτή η παντελόνα θα τη δώσω και αυτή. Πάει και αυτό. Λοιπόν, αυτή εδώ τη φόρμα δεν την έχω φορέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ, οπότε αυτή την κρατάμε. Και αυτό είναι ένα κολάν, το κρατάμε γιατί τα κολάν πάντα χρειάζονται. Αυτό εδώ το πλοβεράκι, νομίζω θα το κρατήσω για το σπίτι, οπότε αυτό το κρατάμε. Αυτή είναι εδώ την μπλούζα, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα, αλλά δεν ξέρω αν θα την κρατήσω. Λοιπόν, νομίζω θα δούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ θα το δώσουμε. Θα δίνουν αυτά, δεν ξέρω. Ή τα πετάνε. Λοιπόν, θα το δούμε. Το βάζω στην άκρη και το επόμενο είναι αυτό εδώ το φόρεμα που έχει έτσι μία διαφάνεια. Είναι ένα απλό μαύρο φόρεμα, οπότε αυτό θα το δώσω γιατί δεν είναι του στυλ μου. Έχω και αυτό εδώ το φόρεμα που το αγαπώ πάρα πολύ. Το έχω πάρει χρόνια από το Pink Woman και τώρα που ήμουν έγκυος το είχα λιώσει και είναι σε στενή γραμμή και αυτό θα το δώσω, νομίζω φτάνει για μένα αυτά τα φορέματα. Και αυτό εδώ το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το έχω φορέσει κάπου έξω, περιμένω να δυνατήσω. Αυτό θα το κρατήσω για τη στήλη, περιμένω να δυνατήσω και μετά να το φορέσω. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς τέτοια ρούχα, εγώ έχω πάρα πολλά, οπότε αυτό το κρατάμε και βλέπουμε αν θα το φορέσουμε ποτέ. Αυτή είναι εδώ τη φόρμα, μ' αρέσει πολύ, οπότε την κρατάμε. Έχω και αυτό εδώ. Συνήθως αυτά τα φοράω για το σπίτι, οπότε νομίζω μια χαρά θα το κρατήσω και αυτό μέχρι να βρω μακριά και άνετα πλοβεράκια. Αυτή είναι εδώ τη μπλουζίτσα, νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν μου κάνει, οπότε θα τη δώσω και αυτή. Λοιπόν, αυτός είναι ένας αγαπημένος Νίκη, οπότε τον κρατάμε. Και έχω και αυτήν εδώ την μπλούζα, αυτό το μπλουζάκι εδώ το μαύρο, που νομίζω ότι θα το δώσω και αυτό. Όπως βλέπετε, είναι κάπως έτσι. Οπότε το δίνουμε και αυτό.
Και τι έχει μείνει, αυτό το κολάρ κλασικά με μπογιές, αυτό το κρατάμε για όταν θα βάψουμε. Και έχω και αυτό εδώ το παντελόνι, αυτό θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω γιατί μου μπαίνει, οπότε θα το κρατήσω. Έχουμε κάνει μια δουλίτσα εδώ πάντως. Αυτά είναι που κρατάμε. Τα ίσως νομίζω θα τα δώσω, οπότε να φεύγουν και αυτά. Έχω και αυτό εδώ το μπλουζάκι που το αγαπώ, οπότε το κρατάω και αυτό. Όλα ρε παιδιά, εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Βγάλετε ρε παιδιά μακριά μπλόβερ να είναι άνετα, να τα φοράμε και να τα ευχαριστιόμαστε. Δύο τζινάκια από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ, έχουν ωραία εφαρμογή. Λοιπόν, έχουμε δύο, αυτά θα τα κρατήσω, μήπως μου μπαίνουν, δεν τα έχω δοκιμάσει κιόλας. Εδώ το πλοβεράκι, αυτό παρόλο που είναι μακρύ, είναι λίγο λεπτό. Και εμένα μου αρέσουν τα χουχουλιάρικα, οπότε αυτό θα το δώσω. Πάει και αυτό. Έχω αυτό εδώ. Αυτό θα το κρατήσω, παρόλο που δεν θέλω να έχω πολλά μαύρα ρούχα. Αλλά το κρατήσω μέχρι να πάρω κάτι καινούριο. Έχω και αυτή εδώ την παντελόνα. Αυτή είναι καλοκαιρινή, θα την κρατήσω όμως. Λοιπόν, αυτό εδώ το μπλουζάκι. Ωραίο, αλλά είναι και αυτό παρόμοιο με το δέρμα μου, οπότε δεν θα το κρατήσω. Και αυτό εδώ δεν θα το κρατήσω ούτε και αυτό. Νομίζω το έχω φορέσει αρκετά. Αυτό εδώ, δεν ξέρω, εσείς δεν είστε με τα ρούχα σας. Εγώ πολύ εύκολα τα πετάω. Μ' αρέσει να κάνω χώρο για καινούρια. Αυτή νομίζω καλή είναι για το σπίτι. Αυτά είναι τα τζινάκια. Άλλο ένα κολάν βρώμικο από μπογιές. Το κρατάμε γιατί το χρειαζόμαστε. Και αυτό εδώ το μπλουζάκι. Αρκετά όμορφο και αυτό, αλλά είναι λεπτό. Παρόλο που είναι σαν φουστανάκι εδώ, όπως βλέπετε. Θα το δώσω όμως γιατί δεν είναι χοντρό. Και εγώ τα θέλω χοντρά. Λοιπόν, άλλο ένα τζιν. Σε αυτό εδώ το χρώμα. Δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά τζιν. Παρόλο που δεν τα φοράω και πολύ. Λοιπόν, το κρατάμε όμως να το δούμε. Αυτά εδώ δεν έχουν ανοιχτεί καν, γιατί δεν τα έχω φορέσει ποτέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η φούστα σε δερματίνη. Τέλος πάντων, μ' άρεσε πάρα πολύ πέρσι όταν την είδα, αλλά τελικά δεν την έχω φορέσει ποτέ, γιατί δεν μου έκανε κιόλας. Λοιπόν, και έχω πάρει και την ίδια σε αυτό το χρώμα. Ωραία και αυτή, αφόρητα και τα δύο. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Αυτά είναι και αυτά εσώρουχα που δεν τα έχω φορέσει ποτέ, γιατί δεν κοίταξα τα size. Κοιτάξτε και άλλα παντελόνια. Παντελόνια που δεν έχω φορέσει σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο η αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί δεν το φοράω. Λοιπόν, αυτό το παντελόνι, αυτό θα το δώσω γιατί δεν ταιριάζει καθόλου στο σωματότυπο μου, όπως βλέπετε εδώ. Είναι από αυτά τα στενά από κάτω που είναι μπαλούν σαν παντελόνι, αλλά για το σώμα μου δεν ταιριάζουν. Οπότε καιρός να το δώσω, παρόλο που δεν το έχω φορέσει. Και αυτό εδώ, όταν το φόρεσα στο δοκιμαστήριο μου άρεσε, αλλά δεν το έχω φορέσει ποτέ. Οπότε θα το δώσουμε και αυτό. Και αυτό εδώ, αν έχετε καταλάβει κάτι, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς αυτό, ό,τι φοράω και μ' αρέσει το λιώνω. Και συνήθως έχω ένα σωρό πράγματα στην ντουλάπα μου που δεν τα φοράω καθόλου. Λοιπόν, αυτό θυμάμαι μ' άρεσε. Δεν ξέρω γιατί είναι εδώ και δεν... Γι' αυτό είναι εδώ, γιατί είναι χαλασμένο το φερμουάρ και υποτίθεται ότι θα το φτιάχνα. Οπότε αυτό πάει σε αυτά που πετάμε, γιατί δεν θα το πω ποτέ για φτιάξιμο. Λοιπόν, αυτό είναι το ίδιο στυλ ακριβώς και το κάνω και αυτό. Άμα μου αρέσει κάτι, το παίρνω σε όλα τα χρώματα. Λοιπόν,
Αυτό δεν ξέρω, δεν βλέπω να έχει κάτι. Όπως βλέπω, δουλεύει και το φερμουάρ. Αλλά νομίζω το χρώμα δεν μου αρέσει, οπότε θα το δώσω. Και έχω πάρει και αυτό εδώ. Αυτό θυμάμαι είναι πάρα πολύ άνετα. Σαν παντελόνια. Θα πρέπει να το δοκιμάσω για να αποφασίσω. Οπότε το βάζω εδώ σαν τζιν που πρέπει να δοκιμάσω. Και τι είναι αυτό. Ωραίο παντελόνι, παιδιά, κοιτάξτε. Έχει φύγει εδώ η δερματίνη. Έχει πάει στο καλό, οπότε για πέταμα. Είναι το φόρεμα που φόρεσα στη βάφτιση της μπέμπας. Τώρα το πριν 2 μήνες τέλος πάντων. Είναι της Μάρκας Bridget. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο σαν φόρεμα. Ήταν και ανοιχτό εδώ πίσω στην πλάτη. Νομίζω εμένα δεν μου πήγαινε πάρα πολύ. Δεν ξέρω να το κρατήσω, να το δώσω. Ήταν και ακριβό. Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως να πρέπει να το φορέσω άλλη μια φορά να βγάλει τα λεφτά του. Δεν είμαι σίγουρη, θα το δω. Αυτό εδώ το φορεματάκι θα το δώσω. Παρόλο που δεν το έχω φορέσει ποτέ έξω, θα το δώσω και αυτό. Εδώ, όπως βλέπετε, η πλάτη είναι έξω. Λοιπόν, αυτό το δίνουμε. Αυτό το φορεματάκι μου άρεσε πάρα πολύ, το φορέσει ήδη 2 φορές και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε θα το κρατήσω γιατί θέλω να το ξαναφορέσω. Πολλά ρούχα, πολλά ρούχα. Λοιπόν, αυτό εδώ το είχα φορέσει σε ένα γάμο τώρα που ήμουν έγκυος και δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναφορέσω. Οπότε θα το δώσω και αυτό, να το χαρεί κάποια άλλη κοπέλα γιατί είναι υπέροχο. Και εδώ έχουμε, αυτό εδώ το έχω 1000 φορές, αλλά νομίζω θα το δώσω. Είναι ένα υπέροχο φόρεμα που δένει στο λαιμό και έχει την πλάτη πίσω. Λοιπόν, και είναι κάπως έτσι, πάρα πολύ όμορφο και αυτό, αλλά θα το δώσω γιατί το έχω φορέσει 2-3 φορές, οπότε πάει. Λοιπόν, αυτό εδώ το φόρεμα μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Ήταν και αυτό έτσι λίγο ακριβούλικο. Αλλά θα το δώσω γιατί αυτό εδώ το φιδίσιο, τέλος πάντων ύφασμα, δεν μου πολύ αρέσει. Αυτή είναι εδώ τη ζακέτα, ούτε ξέρω πόσα χρόνια την έχω. Νομίζω ήρθε η ώρα να τη δώσουμε. Λοιπόν, καλή είναι έτσι για να κρύβει τα πάχη μας, τα κάλλη μας, αλλά δεν μου πολύ αρέσει νομίζω το χρώμα πλέον, δεν ξέρω, οπότε τη δίνω. Λοιπόν, έχω και αυτό εδώ το φόρεμα που μου αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που δεν ταιριάζει στη σιλουέτα μου. Θα το κρατήσω όμως, μήπως και αδυνατήσω, σε αυτήν εδώ τη λίστα θα μπει. Λοιπόν, έχουμε και αυτό εδώ το πουκάμισο που το έχω πάρει και νομίζω μακάρι να το έχω φορέσει μια φορά, οπότε και αυτό στη λίστα δίνω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι με την καρτέλα, γιατί παιδιά αυτά τα είχα πάρει πριν μάθω ότι είμαι έγκυος και δεν τα έχω φορέσει ποτέ και δεν νομίζω να το φορέσω και ποτέ γιατί φέτος μου αρέσει το χρώμα, αλλά δεν ξέρω αν είμαι εγώ, γιατί φέτος είμαι πιο πολύ του μαύρου χρώματος. Λοιπόν, αυτό εδώ το σακάκι θα το κρατήσω και αυτό το σακάκι είναι σετ με το παντελόνι αυτό που σας έδειξα νωρίτερα. Έχω και αυτήν εδώ την μπλούζα, όλα αυτά τα είχα πάρει πριν μείνω, πριν μάθω ότι είμαι έγκυος και δεν τα έχω φορέσει ποτέ. Και τώρα νομίζω ότι είναι αρκετά στενά πάνω μου. Θα τα κρατήσω για ένα μήνα, μπάσκετ φαίνονται καλύτερα επάνω μου. Οπότε τα κρατάμε αυτά. Τα έχω πάρει και σε αυτό εδώ το πράσινο και αυτό εδώ το άσπρο. Το πράσινο νομίζω πάρα
πολύ ωραία και τα δύο. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι άμα μου αρέσει κάτι το παίρνω σε όλα τα χρώματα. Απλά τώρα δεν ξέρω φέτος αν θα τα φορέσω τα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω. Νομίζω θα τα κρατήσω να τους δώσω μια ευκαιρία γιατί δεν τα έχω φορέσει ποτέ. Όπως βλέπετε είναι με τις ετικέτες. Λοιπόν, και έχω κουραστεί πάρα πολύ παιδιά. Και αυτά θα μπουν κλασικά σε ένα μαύρο σάκουλο για να τα δώσουμε. Πρέπει να πληθούν, να σιδερωθούν και να μπουν στο site. Έχω και αυτό! Μου αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι ωραίο μανίκι έχει αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρώμα δεν μου αρέσει γιατί είναι πολύ κοντά στο χρώμα της μούρης μου. Οπότε θα του δώσω μια ευκαιρία γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρει και αυτό εδώ. Αυτό παιδιά δεν το έχω φορέσει, είναι σε αυτά τα ρούχα που είχα πάρει πριν μάθω τη Μέγκυος. Αυτή εδώ θα τη δώσω γιατί την έχω χιλιοφορέσει. Λοιπόν, και αυτήν εδώ την κρατάμε, παρόλο που είναι πολύ έντονο το χρώμα, θα το κρατήσω. Μήπως το φορέσω και έχουμε κάνει μια πρόοδο, έχουμε δει αρκετά από τα ρούχα. Εδώ η παντελόνα που είναι αρκετά όμορφη και μου αρέσει πάρα πολύ. Την έχω φορέσει, αλλά νομίζω αρκετά την έχω φορέσει, οπότε ας τη δώσουμε. Αυτό εδώ, υπέροχο φόρεμα, δεν το έχω φορέσει, γιατί το πήρα, δεν θυμάμαι πότε το πήρα, αλλά είμαι πιο αδύνατη και τότε ήταν ωραίο, τώρα δεν είναι ωραίο επάνω μου, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ σαν φόρεμα. Δεν ξέρω να το δώσω μια ευκαιρία. Δεν είναι και του στυλ μου αυτά τα φορέματα, η αλήθεια. Οπότε και να το φορέσω μου φαίνεται ότι δεν θα νιώθω ο εαυτός μου. Οπότε θα το δώσω και αυτό. Έχω και αυτό εδώ το σακάκι, μου αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που το παντελόνι δεν θα το κρατήσω. Θα δώσω το παντελόνι, θα κρατήσω το σακάκι, μου αρέσουν αυτά τα σακάκια. Έχω και αυτό εδώ το, πόσο λένε, το παθό. Αυτό μου αρέσει, θα το κρατήσω, την μπλουζίτσα από μέσα όμως θα τη δώσω γιατί την έχω φορέσει αρκετά και πλέον θέλω πιο ανοιχτά χρώματα. Παρόλο που φοράω συνέχεια μαύρα. Λοιπόν, έχω και αυτό εδώ το φόρεμα, ούτε ξέρω τι είναι, για να δούμε. Τι είναι αυτό? Ούτε θυμάμαι τι είναι πραγματικά. Λοιπόν, ναι, αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, δεν είναι του στυλ μου. Ωραίο φαίνεται, αλλά δεν νομίζω να το φορέσω και ποτέ. Και αυτό, surprise, surprise, με ετικέτα. Λοιπόν, και αυτό θα το δώσω από τα Kelly's. Αυτό εδώ το σακάκι, παρόλο που μου αρέσει ένα τζιν έτσι ξεθοριασμένο, αυτό το χρώμα του ξεθοριασμένο δεν μου πολύ αρέσει, οπότε θα το δώσω και αυτό. Και αυτό εδώ το φόρεμα το έχω φορέσει δύο φορές σε κάτι βαφτίσεις. Νομίζω ήρθε ο καιρός να το δώσω γιατί πού να το ξαναφορέσω θα με δούνε όλοι, γιατί δεν πηγαίνω και σε πολλές βαφτίσεις, οπότε εκεί που θα πάω θα με δούνε τα ίδια άτομα. Οπότε και αυτό εδώ δεν το έχω φορέσει ποτέ το φόρεμα. Είναι αρκετά στενό για τη σιλουέτα μου και δένεται με διάφορους τρόπους στο επάνω μέρος, οπότε αυτό θα το δώσω να το χαρεί κάποια άλλη κοπέλα. Δεν ξέρω, όταν παραγγέλνω πράγματα ή αγοράζω πράγματα, δεν ξέρω τι έχω στο μυαλό μου και μετά απλά τα δίνω. Τέλος πάντων, αυτά θα τα κρατήσω αν μου κάνουν να τα ξαναφορέσω και το ξαναβλέπουμε τέλος πάντων. Και έχουν μείνει αυτά εδώ
Λοιπόν, όπως βλέπετε με τις ετικέτες, είναι από τα ρούχα που είχα πάρει πριν να μάθω ότι είμαι έγκυος. Θα τα δώσω όμως, γιατί δεν είναι χρώματα που θα φόραγα. Αυτή εδώ είναι και στη μόδα φέτος, οπότε θα τη δοκιμάσω να τη φορέσω, παρόλο που είναι λεπτή, ίσως να τη χαρώ πριν αρχίσουν να χειμωνιάζει και τα καλά, ίσως να τη φορέσω μια-δυο φορές. Λοιπόν, ίσως θα το δούμε. Λοιπόν, αυτή εδώ η παντελόνα. Δεν ξέρω γιατί την είχα εδώ κρεμασμένη, δεν την έχω φορέσει όμως για αρκετό καιρό, οπότε θα τη δώσω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι παντελόνι εγκυμοσύνης που δεν το έχω φορέσει ποτέ, οπότε θα το δώσω και αυτό. Όπως βλέπετε είναι εδώ, εδώ τελειώνει το παντελόνι και εδώ σου κρατάει την κοιλιά. Είναι αρκετά βολικό, έχει και εδώ να μικραίνεις το size που θες, τέλος πάντων. Λοιπόν, για μένα δεν χρειάζεται πλέον. Αυτό είναι ένα παντελόνι που είχα πάρει πέρσι και όπως το πήρα έτσι έμεινε και στην ντουλάπα. Δεν το έχω φορέσει, θα το δώσω και αυτό γιατί δεν νομίζω να το φορέσω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, και έχουν μείνει αυτά εδώ. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει που είναι στενό από κάτω. Οπότε θα το δώσω και αυτό. Και μας μένει αυτό εδώ το παντελόνι. Που αυτό δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως βλέπετε εδώ έχει χαλάσει εδώ το λάστιχο, οπότε αυτό θα το πετάξω. Λοιπόν, έχω φτιάξει καφεδάκι για να πάρουμε δυνάμεις. Και ήρθε η ώρα νομίζω να ξεκινήσουμε να τακτοποιούμε, να μαζέψουμε όσα είναι να δοθούν και να συγκυρίσουμε όσα πρέπει να μπουν πίσω και πάλι στην ντουλάπα. Νομίζω θα χρειαστώ ρούχα, δεν έχει απομείνει τίποτα, αν και υπάρχουν και κάτι σακούλες πάνω που πρέπει να τις κατεβάσω, αλλά δεν θα γίνουν σήμερα γιατί πραγματικά όλο αυτό μου έβγαλε όλη την ενέργεια από μέσα μου, οπότε πρέπει να τελειώνουμε για να μην τα παρατηρήσω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ το δέντρακι μου το πανέμορφο. Θέλω να στολίσω δέντρο. Σήμερα ήθελα να το στολίσω, αλλά αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Οπότε προτίμησα να κάνω τα ρούχα για να βρίσκω ρούχα να φοράω, γιατί δεν τα βρίσκω έτσι όπως γίνεται χαμός. Οπότε νομίζω τώρα θα είναι πιο εύκολο να βρίσκω τα ρούχα μου, γιατί μου έχουν μείνει 5 ρούχα στην ουσία. Και αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε να τα μαζεύουμε. Παιδιά, ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Λοιπόν, όπως βλέπετε τα έχω συμμαζέψει αρκετά καλά. Εδώ έχω βάλει, συνήθως όλα μου τα ρούχα τα βάζω πάνω σε κρεμαστάρια. Εδώ είναι ρούχα γυμναστικής που δεν γυμνάζομαι ποτέ. Λοιπόν, αυτά είναι οι φορμούλες μου, τα τζι μου, ρούχα που μπογιατίζω, τα ισοθερμικά και κάποιες μπλουζίτσες. Εδώ βάζω πιτζαμούλες μου για να έχω εύκολη πρόσβαση κάποιες από τις πιτζάμες. Και έχουν μείνει να κατεβάσω κάποια από τα επάνω ντουλάπια που πρέπει να τα ξεκαθαρίσω και αυτά. Έχουμε εδώ αυτά όσα είναι να μπουν στο site. Όπως βλέπετε εδώ ο χαμός, ο πολύς έχει συμμαζευτεί. Έχω εδώ και κάποια ρούχα που θα δώσουμε αυτά εδώ
και τα δίπλα είναι για πλύσιμο. Οπότε αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, γράψτε το κάτω στα σχόλια, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συμμαζέψουμε σε αυτό το σπίτι. Όπως ξέρετε, το άλλο σπίτι είναι προς το τέλος, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε ποια πράγματα θα πάρουμε μαζί μας. Όποιος ενδιαφέρεται για το site θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Έχει πράγματα που θα είναι από 1 ευρώ, οπότε είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ψάξετε να βρείτε πράγματα που θα σας αρέσουν, είτε σε ρούχα, διακοσμητικά, βιβλία και πολλά 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 άλλα. Αυτά από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα μαζί μου, και αυτά από μένα. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε την επόμενη φορά.